Μια νέα επιμορφωτική δράση για νέου ανέργου από τη Βόρεια Ελλάδα που αποσκοπεί να του προετοιμάσει καταλήλω για να διεκδικήσουν με αξιώσει την απορρόφησή του από την αγορά εργασία, ετοιμάζεται να θέσει σε τροχιά υλοποίηση ο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Είναι ο πέμπτο κύκλο που προκυρήσει ο Σύνδεσμο, το πλαίσιο του προγράμματο Κατάρτιση Ανέργων 18-24 ετών. Παιδεύουμε αυτά τα άτομα, ώστε να στελεχώσουν μελλοντικά είτε ένα, προγρα... ένα τμήμα εξαγωγών σε μια επιχείρηση, οποιοδήποτε είδους, είτε ένα πρόγραμμα που ασχολείται με τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή προμήθειες, αποθήκευση, διανομή προϊόντων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη αρχίσει να τρέχει, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις για τους δυνάμει ωφελούμενου θα είναι αρκετές εκατοντάδες για επιχειρήσεις από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η προθεσμία των αιτήσεων λίγη ολοκληρώνεται στις 7 Σεπτεμβρίου. Απευθύνεται σε ανέργους, επομένως τα παιδιά πρέπει να έχουν ενεργή κάρτα ενεργείας. Τα προγράμματα υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και να είναι τουλάχιστον απόφτη τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν περί τα 500 άτομα σε ολόκληρο το βορελαδικό τόξο, δηλαδή την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Όσοι επιλέγουν να μετάσχουν στη δράση θα παρακολουθήσουν 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης σε δύο φάσεις των 60 ώρων, καθώς και 260 ώρες πρακτικής άσκησης, επίσης σε δύο φάσεις των 100 και 160 ώρων. Αυτή είναι και η πρωτοτυπία του προγράμματος, ότι σπάει σε δύο κομμάτια τη θεωρία, τους στέλνει, στέλνει τα παιδιά να εφαρμόσουν αυτά που μαθαίνουν σε μια επιχείρηση, επιστρέφει να συμπληρώσει τις γνώσεις και με βάση της, το τι ζητάνε οι επιχειρήσεις και τι λένε στα παιδιά ότι χρειάζονται και με βάση αυτά συμπληρώνουμε τη θεωρητική κατάρτιση και επιστρέφουν στην επιχείρηση για να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση. Εκτός από τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα συνοδευτούν και με σχετική πιστοποίηση, οι συμμετέχοντες δικαιούνται για χρηματική αποζημίωση καθώς πρόκειται για επιδοτούμενη δράση. Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 1380 ευρώ. Είναι ακατάσχετο πλέον σύμφωνα με, τις νέες, με τη νέα νομοθεσία δεν φορολογείται, επομένως όλο το ποσό το παίρνουν τα, οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ειδικότερα είναι 5 ευρώ ανά ώρα και 3 ευρώ ανά ώρα πρακτικής. Το πιο σημαντικό ωστόσο για τους νέους ανέργους του προγράμματος, όπως προκύπτει από τα ως τώρα αποτελέσματα των προηγούμενων τεσσάρων κύκλων, στους οποίους εκπαιδεύτηκαν γύρω στα 700-800 άτομα, είναι ότι σε ποσοστό πάνω από 10% οι περίπου 400 επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, στη συνέχεια τους προσέλαβαν. Άρα περίπου 100 άτομα και περισσότερα από 100 άτομα, ηλικίες 18-24 ετών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, μετά το τέλος του, μετά το τέλος του προγράμματος εκτιμήθηκε η προσφορά τους εντός εισαγωγικών και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύανε σε επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις τα προσέλαβαν και εργάζονται εκεί. Ως τώρα υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση, δηλαδή τα άτομα τα οποία προωθήθηκαν για πρακτική άσκηση, ένα, μεγάλο, ένα σημαντικό ποσοστό έχει απορροφηθεί στην αγορά εργασίας και είναι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσαμε να πετύχουμε μέσω του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή του διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου www.sbbe.edu.gr με εκπνοή τη προθεσμία την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου.